Βρισκόμαστε στο εργαστήριο καραβανικών κατασκευών, εδώ στις αποθήκες του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού, το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του 8ου Καλαματιανού Καραβαλιού και φυσικά για τα επόμενα. Δίπλα μας έχουμε τον κύριο Χάρη Βιενή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του χώρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο καραβανικό εργαστήριο του Δήμου Καλαμάτας. Εδώ κατασκευάζουμε εδώ και αρκετό καιρό όλες τις διακοσμήσεις που βλέπετε, τις καρναβαλικές, στους διάφορους δρόμους, πεζόδρομους της πόλης και στις πλατείες. Είναι όλες χειροποίητες κατασκευές. Έχουν κατασκευαστεί από ειδικούς τεχνίτες και βάφονται από τα μέλη της Καρναβαλικής Επιτροπής και από μέλη των καρναβαλικών πληρωμάτων που έρχονται και βοηθούν, και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και είναι ένας χώρος δημιουργίας, στον οποίο επισκέπτονται και μικρά παιδιά. Έχουν ήδη έρθει σχολεία, σύλλογοι και φροντιστήρια να δουν πώς κατασκευάζονται αυτές οι διακοσμήσεις ή κάποια άρματα. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας που μπορεί να το επισκεφθεί κανείς? Συνήθως τα απογεύματα λειτουργεί το εργαστήριο για το κοινό. Μπορεί κάποιος να έρθει και μάλιστα όχι μόνο να έρθει να δει, αλλά να συμμετάσχει βάφοντας μαζί μας και δημιουργώντας τη διακόσμηση της πόλης. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος εδώ, παρότι δεν υπήρχε τα περασμένα χρόνια? Το εργαστήριο είναι μια καινοτομία της φετινής διοργάνωσης, όπως επίσης και το καρναβαλοχωριό. Είναι ένας χώρος που τα γκρουπ εκθέτουν τις στολές τους και ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις τους. Η Καρναβαλική Επιτροπή που συστάθηκε φέτος αποτελείται από παλιούς καρναβαλιστές, αποτελείται από μέλη της πρώτης Καρναβαλικής Επιτροπής που ξεκίνησε το Καλαματιανό Καρναβάλι, όπως επίσης και από νέα παιδιά. Όλη αυτή η σύνθεση, όλο αυτό το κοκτέιλ δημιούργησε όλες αυτές τις ιδέες. Και έχουμε και άλλα τα οποία δεν τα έχουμε πει και δεν τα έχουμε δείξει ακόμα. Για να έχουμε μια ιδέα, στις φετινές παρελάσεις θα δούμε κάτι σαν άρματα ή κατασκευές που δεν είχαμε δει τα περασμένα χρόνια? Αυτό μπορώ να σας το πω απόλυτα σίγουρα, ναι. Επίσης θα δείτε κάτι την τελευταία ημέρα, και είναι η μόνη πληροφορία που θα δώσουμε, το οποίο δεν έχει γίνει σε κανένα καρναβάλι της Ελλάδος. Θα έχει να κάνει με άρμα, με κατασκευή ή μόνο αυτό? Θα αφήσουμε το ερωτηματικό να πλανάτε. Νιώθω υπέροχα που ανήκω σε αυτή την ομάδα. Εδώ όλοι κάνουμε πολύ δημιουργικά πράγματα, όπως βλέπουμε. Είμαστε υπεύθυνοι του στολισμού της πόλης μας. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και χαίρομαι πάρα πολύ, όπως σας είπα. Είναι και Χάρης εδώ, μαθαίνω πολλά πράγματα από αυτόν. Η οργάνωση φέτος είναι εξαιρετική. Πάμε, συνεχίζουμε του χρόνου. Θα δείτε πολλά πράγματα και φέτος και του χρόνου ακόμα περισσότερα. Καλό Καλαματιανό Καρναβάλι. Πόσο καιρό σας παίρνει μία κατασκευή για να δημιουργήσετε, μικρή ή μεγάλη, ανάλογα? Αυτές οι μάσκες μας παίρνουν περίπου 2 μέρες στην κάθε μία, άμα θέλουμε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Μετά είναι ανάλογα την κατασκευή που αποφασίζουμε να φτιάξουμε. Τα αερόστατα που είδατε στην ιατροπούλη, ας πούμε, ήταν και πολλά στον αριθμό, μας πήραν περίπου 1 εβδομάδα. Με στολισμού είμαστε πλήρεις τώρα, δεν θα δούμε κάτι άλλο. Περνάμε πλέον στις παρελάσεις. Για φέτος όχι. Είμαστε έτοιμοι για παρέλαση, τελετή λήξης. Τα παιχνίδια μας δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Χθες είχαμε το πρώτο μας παιχνίδι. Τρέχει το ιντερνετικό παιχνίδι. Αυτά από εμάς μέχρι τώρα.